Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Και όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, το Σαββατοκύριακο πολιτικά διαμορφώθηκε από την εσωκομματική εκλογική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μια παρουσία που είχε αναβληθεί λόγω των μεγάλων καταστροφών στην Θεσσαλία. Πάμε να ανοίξουμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, την συζήτηση σε αυτό το μέρος της εκπομπής, φιλοξενώντας τον πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, έτσι, για μια πρώτη αποτίμηση καταρχάς του εκλογικού αποτελέσματος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν γενικότερα το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι μόνο ένα θέμα εσωκομματικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φυσικά, όπως συμβαίνει, ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και εν δυνάμει πρωθυπουργός ή τουλάχιστον μπορεί να εμφανίζεται ως εν δυνάμει πρωθυπουργός. Και θα δούμε βεβαίως και για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα κύριε Κουτσομίτη από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Σημειώνεται σήμερα ότι πρόκειται για μια τεκτονική ανατροπή τεκτονικών διαστάσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Κοιτάξτε, αυτό το κόμμα, αν παρακολουθήσει κανείς ιστορικά, προέρχεται από σοβαρές ιδεολογικές και πολιτικές μετεξελίξεις στον χώρο της αναλυτικής αριστεράς από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μέχρι την ομογενοποίησή του το 2013 σε ένα ενιαίο κόμμα, διατηρούσε πάντα το προφίλ του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς με πολύ σαφείς κομματικές διαδικασίες. Σκεφτείτε μόνο ότι μετά τον θρίαμβο του 2015 τον εκλογικό, το κόμμα ήταν πάρα πολύ φιδωλό στο άνοιγμα προς την κοινωνία, δεν δεχόταν εγγραφή νέων μελών. Mm-hmm. Όλα αυτά άλλαξαν μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει την επιδοκιμασία από την βάση του κόμματος αλλά και την κοινωνία, αφού άνοιξε το Μητρό των Μελών, έγινε η εκλογή του και από την κοινωνία. Αυτό δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα, τα οποία φαντάζομαι και πιστεύω φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι τα παλαιά κομματικά στελέχη δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν, να αποτρέψουν, να προβλέψουν στο βαθμό που ένας άγνωστος φιλόδοξος νέος πολιτευτής θα ήθελε να έρθει και να δοκιμάσει την τύχη του απέναντι στο εκλογικό σώμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία της δομής των κομμάτων της αριστεράς. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό φυσικά ποτέ στα χρονικά. Οι άνθρωποι για να διατηρήσουν, για να ανελιχθούν στις κομματικές στα κομματικά αξιώματα πρέπει να περάσουν από διάφορες διαδικασίες κομματικών, εσωτερικών διαδικασιών, συνέδρια, κεντρικές επιτροπές. Εδώ τώρα είχαμε μία, θα έλεγα, αυτό που λέγεται στον πόλεμο, ένα blitzkrieg από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος εμφανίστηκε τον Αύγουστο και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να κερδίσει δημοσιότητα, αναγνωρισιμότητα και το κυριότερο να φανεί ως μία λύση ελπίδας για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που τον εκπροσωπεί στο πολιτικό σκηνικό. Ερώτηση, πόσο προβληματικό μπορεί να είναι, ερώτημα θέτω, το γεγονός ότι μέχρι και πριν από 3,5-4 εβδομάδες το Στέφανο Κασελάκη δεν τον γνώριζε, όχι η χώρα, δεν συζητάω για τη χώρα, ούτε καν οι ένικοι, τροποποιητικά, της Κουμουνδούρου. Θα να πω, δεν γνώριζαν την προσωπικότητα του Στέφανου Κασελάκη. Το ρωτάω αν υπάρχει ζήτημα προβληματικό. Είναι για το ότι εδώ συζητάμε τώρα για τον επόμενο πρόεδρο, εν δυνάμει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και εν δυνάμει πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, αυτό από την αρχή έχει ένα πρόβλημα μέσα του, διότι δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τον άνθρωπο για να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να ηγηθεί ενός πολύ σοβαρού πολιτικού σχηματισμού. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και θετικό για πολλούς ανθρώπους. Θεωρήθηκε ότι είναι μια θετική πτυχή, διότι δεν φέρει, δεν κουβαλάει ευθύνες κυβερνητικές, δεν έχει υπογράψει μνημόνια, δεν έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης του 2015-2019 και έτσι είναι μια καθαρή προσωπικότητα που μπορεί να πάει μπροστά. Από την άλλη όμως υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες που είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε
ουσιαστικά δοκιμασμένα τα κινητρά του και γνωρίζουμε και ποιοι άνθρωποι χρηματοδότησαν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί φάνηκε ότι υπήρχε μια πολύ κοστοβόρα καμπάνια η οποία υποστηρίχθηκε με την ένταση αυτών των εβδομάδων. Από την άλλη θα πρέπει αυτό να αποτελέσει και ένα προβληματισμό για τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το που οδηγείται, διότι έτσι όπως είναι το καταστατικό του κόμματος, αν κερδίσει ο κ. Κασελάκης την άλλη Κυριακή, θα έχει να αντιμετωπίσει μια κεντρική επιτροπή η οποία ουσιαστικά ελάχιστα θα έχει σχέση με το προφίλ το οποίο ο ίδιος έχει καλλιεργήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Σωστή παρατήρηση. Άρα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων μέσα στο ίδιο το κόμμα θα είναι σχετικά προβληματικός. Θυμίζω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη να διενεργηθεί ένα συνέδριο τον Νοέμβριο. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα τηρηθεί ή τι θα γίνει και πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Όλα αυτά βέβαια είναι ερωτηματικά και θα απαντηθούν πιστεύω τη Δευτέρα. Ερχόμενη Δευτέρα και μετά. Αυτή η πολύ γρήγορη ανέλυξη και με το αποτέλεσμα το οποίο αποτυπώθηκε χθες στις εσωκομματικές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ της περίπτωσης Κασελάκη, έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για ανατροπές και αλλαγές σχεδόν ανεφορών. Εντάξει, πάρα πολύ πιστεύω, πάρα πολύ οπαδοί και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ένιωσαν πολύ μεγάλη απογοήτευση τα τελευταία χρόνια για την μείωση της πολιτικής ισχύως του κόμματος. Ένα μέρος, ας πούμε, των ευθυνών το πήρε πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο που παραιτήθηκε και αποχώρησε. Από την άλλη όμως υπήρχαν και πολλά πρόσωπα τα οποία σε μεγάλο μέρος των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι είχαν χαρακτηριστεί φθαρμένα ή άνθρωποι που έχουν ήδη κάνει, θεωρήθηκε ότι έχουν κάνει ήδη το κύκλο τους και πρέπει το κόμμα να πάει πιο πέρα. Θυμίζω απλά ότι λίγες μόνο μέρες πριν από τις εκλογές, μία εσφαλμένη ατυχής δήλωση του Γιώργου Κατρούκαλου έφτασε να του καταστρέψει ολόκληρη την πολιτική καριέρα. Μέσα σε μία εκπομπή, μέσα σε δύο λεπτά. Αυτό αν υπήρχαν σταθερές δομές και τα στελέχη ήταν τόσο στέρεα βαλμένα μέσα στη συνείδηση των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνέβαινε, ούτε θα υπήρχε αυτός ο καταποντισμός που είδαμε χθες του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ενός από τους κυρίαρχους πολιτικά ή μάλλον ο αντίθετος πόλος του Αλέξη Τσίπρα μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Άρα σαφέστατα υπάρχει μια, θα έλεγα, τουλάχιστον στο κοινό, στους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ, μια μεγάλη επιθυμία συνολικής αλλαγής και του προσωπικού και βλέπουμε όμως και αλλαγής και ιδεολογικής σε σχέση με αυτά από τα οποία πρέσβευε ο κ. Τσακαλώτας και εν μέρει και η Εφιαστιό. Πάντως όταν ο Παύλος Πολάκης έλεγε ότι τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει, θα είναι αλλιώς, κανείς δεν πήγαινε, σε κανενός στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαινε το μυαλό του σε μια επιλογή τύπου Κασελάκη. Αναφέρομαι στον Παύλο Πολάκη γιατί ο Παύλος Πολάκης είναι ο πρώτος βουλευτής και μάλιστα ένας από τους φερόμενους που μπορούσε να ήταν και υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που στήριξε και εν πάση περιπτώσει βρέθηκε δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη. Κοιτάξτε, εδώ τώρα αν πάρουμε τις μετρητής όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Κασελάκης από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιφάσεις. Υποτίθεται ότι έχει έρθει ως οπαδός του Τζο Μπάιντεν, ότι είχε συμμετάσχει και στην προεκλογική του εκστρατεία, αλλά από την άλλη φαίνεται να είναι οπαδός και πολιτικών θεωριών που μοιάζουν περισσότερο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία, δεν ξέρω για τις πολιτικές θεωρίες, αλλά στην επικοινωνία έχει πολλά περισσότερα κοινά σημεία με τον Τραμπ παρά με τον Μπάιντεν. Ναι. Θα έλεγα ότι πέρα από το λαμπερό χαμόγελο στα υπόλοιπα υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και ένα στίγμα το οποίο δεν είναι καθόλου σαφές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε η απολυτική μεταπολιτική, όπου όλα μπορούν να ταιριάξουν, μπορεί να γίνει ένας αφταρμάς, μια σαλάτα στην οποία πολλές προτάσεις να πέσουν μαζί και στο τέλος να βγαίνει κάτι το οποίο να είναι θολό. Το λέω μένως κριτική, αλλά είναι και μια αντίληψη που υπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και φαίνεται ότι αυτό έχει το ρεύμα του. Και εκεί πάτησε προφανώς ο κ. Κασελάκης και είχε την επιτυχία η χθεσινή. Θα τολμούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Κασελάκη ως τον αριστερό Τραμπ της Ελλάδας?
δεν θα προχωρούσα τόσο εκεί, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφείς σχέσεις με ακροδεξιά. Γι' αυτό έβαλα το πρόστιμο το ιδεολογικό πολιτικό της αριστεράς, έτσι. Θα έλεγα πιο πολύ με μορφές του αριστερού κινήματος, της λαϊκιστικής αριστεράς, θα έλεγα, ανά τον κόσμο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάποιον αντίστοιχο ηγέτη. Αλλά σαφέστατα αυτός ο λαϊκισμός έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία και στις δεξιές του εκφάνσεις και στις αριστερές του εκφάνσεις. Μιλάει για αμεσοδημοκρατία, μιλάει για την βούληση του λαού, μιλάει για να στοχοποιεί δημοσιογράφους και δικαστές, μιλάει για ανατροπές χωρίς να εξηγεί αν αυτό εντάσσεται μέσα σε κάποιες συνταγματικές δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχει μια θολή σχέση με το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες στο όνομα της βούλησης του λαού. Πράγματα που τα είδαμε δυστυχώς στα πρώτα χρόνια της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2011, με πολύ οδυνηρές εμπειρίες το 2015-2016, όταν κατά τη γνώμη μου κινδύνευσε σε έναν βαθμό και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη χώρα, αλλά νομίζω ότι κάπου θα πρέπει και ο κύριος Κασελάκης να ενταχθεί περισσότερο μέσα σε αυτό που λέμε δημοκρατικό κράτος δικαίου και αντιλήψεις ενός πραγματικά προοδευτικού πολιτικού. Θα επιστρέψω για την απήχηση του Κασελάκη και σε δεξιό ακροατήριο λαϊκίστικων τοποθετήσεων, αλλά να σταθώ λίγο στο κομμάτι των αποτελεσμάτων. Θεωρείτε ότι έχει διαμορφωθεί ουσιαστικά η τάση ή υπάρχει περιθώριο ανατροπής? Πάντα σε μια εκλογή μπορεί να υπάρξει και η έκπληξη. Αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένο τα δεδομένα, και εγώ θα έλεγα κυρίως το momentum, αυτό που λέμε η δυναμική, η δυναμική είναι με τον κύριο Κασελάκη. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λένε από χθες το βράδυ ο παδί της κυρίας Αχτσιόγλου ή άλλων αντίθετων με τον κύριο Κασελάκη, ότι θα ενεργοποιηθούν άνθρωποι που είχαν πάει να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα και δεν πήγαν χθες να ψηφίσουν. Νομίζω ότι περισσότερο θα υπάρξει απογοήτευση στους οπαδούς της κυρίας Αχτσιόγλου παρά ενεργοποίηση και άλλων ψηφοφόρων που δεν πήγαν χθες και θα πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρεύμα νίκης, μια παράσταση νίκης για τον Στέφανο Κασελάκη, που νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετραπεί την Κυριακή. Είπαμε στην εισαγωγή μας ότι το εσωκομματικό σκηνικό στο ΣΥΡΙΖΑ αφορά γενικότερα το πολιτικό σκηνικό της χώρας, και να πιαστώ από αυτό, μιλήσαμε για να αναφερθήκαμε στον λαϊκισμό Κασελάκη, που μπορεί να έχει απήχηση και σε δεξιό ακροατήριο. Θα μπορούσε να είναι μια απειλή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη μία, και από την άλλη σε επίπεδο κέντρου, κοιτώντας προς το κέντρο, απειλή για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ? Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την, ή μάλλον θα έλεγα αποστασιοποίηση από τη διακυβέρνηση Τσίπρα 2015-19, δημιουργεί de facto ένα καινούριο ξεκίνημα. Το πού θα οδηγήσει είναι ακόμη εντελώς κενό στον αέρα, γιατί θα δούμε μετά, αν νικήσει ο κ. Κασελάκης, τι πολιτική και τι πολιτικό λόγο θα εκφέρει, αν αυτός θα είναι ένας ανταγωνιστικός πολιτικός λόγος απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Όπως βλέπουμε όμως ότι και στην πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, αλλά και στα ζητήματα ακρίβειας, κυρίως στην οικονομία, εκεί, εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να τυφασέψει τον πληθωρισμό και πραγματικά να υπάρχει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για, ας πούμε, τους μικρομεσαίους, για να το πούμε έτσι ευρύτερα, πιστεύω ότι θα υπάρχουν πρόβλημα τα επόμενα χρόνια για την κυβέρνηση. Το θέμα είναι ποια οικονομική πολιτική μπορεί να παρουσιάσει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ ή ο νέος αρχηγός. Υπάρχει μια άλλη οικονομική πολιτική που μπορεί να είναι πιο ελκυστική, γιατί η πολιτική των λεφτόδεντρων φαίνεται ότι δεν πείθει πια τους πολίτες. Το προσπάθησε και ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές τις πρόσφατες, είχε πολύ μεγαλύτερες παροχές από αυτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν έπεισε. Άρα εν δυνάμει θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι ελκυστικό και για πολίτες που είτε νιώθουν κουρασμένοι, είτε μετά από δύο τετραετίες
μπορεί να θεωρήσουν ότι μπορεί να χρειάζεται η χώρα και μια αλλαγή. Όλα αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν και με τι πολιτικό προσωπικό θα παρουσιάσει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι μια μίξη παλαιών και νέων στελεχών, αν θα έρθουν νέοι άνθρωποι. Όλα είναι βέβαια ανοιχτά. Πάντως ένα νέο ξεκίνημα πάντα δίνει ένα προβάδισμα στο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Τώρα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, εδώ πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, διαμάχη, ας το πούμε, ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα επικρατήσει στο λεγόμενο χώρο της προοδευτικής κεντροαριστεράς. Δεν είναι βέβαιος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα έχει ένα προβάδισμα. Γιατί δεν βλέπω κάποια δυναμική από το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες για μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα είναι ελκυστική προς το κοινό. Θα δούμε βέβαια και τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, ακόμη είναι νωρίς, αλλά πιστεύω ότι το μεγάλο πρόκρημα θα είναι οι ευρωεκλογές. Εκεί θα φανεί πραγματικά πού βρίσκεται η απήχηση, η ενδυνάμει απήχηση του ΠΑΣΟΚ και ποια θα είναι η ενδυνάμει απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι και το κοινό των δύο κομμάτων θα βγάλει τα συμπεράσματά του και τα στελέχη αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Και η Δευτέρα έχει κλείνουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα βρει το κομμάτι της εξωματικής αντιπολίτευσης ενωμένο ή θεωρείς ότι θα έχουμε παρενεργίες? Κοιτάξτε, όπως έλεγα πριν. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, είτε κλαιγεί ο Στεφάνος Κασελάκης, είτε όχι. Πιστεύω ότι πολλά ζητήματα θα κρυθούν στο συνέδριο. Εάν ο κ. Κασελάκης μπορεί να εμφανίσει μια συνεκτική πολιτική πρόταση, η οποία δεν θα αποκλείει την λεγόμενη αριστερή πτέρυγα και δεν θα διαγράφει την ριζοσπαστική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανόν η πτέρυγα αυτή να αποφασίσει να παραμείνει και να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να μην επιδιώξει άμεσα μια διάσπαση. Αν ο κ. Κασελάκης θελήσει να κάνει μια, θα έλεγα, βίαιη άσκηση εξουσίας πάνω στο κόμμα, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα θελήσουν να εκφράσουν αυτό που λένε το αφεντικό, ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα, το οποίο φαίνεται ότι χάνεται από τα χέρια τους μετά από τόσα χρόνια. Μάλιστα. Κλείνουμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα θα πούμε περισσότερα μετά την Κυριακή, με τον δεύτερο γύρο. Πάμε στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θεωρείτε ότι είναι μία από τις πιο άβολες παρουσίες Πρωθυπουργού σε Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης? Το λέω αυτό με το δεδομένο ότι είχαμε τις καταστροφές που είχαμε όλο το καλοκαίρι με Θεσσαλίας και τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε εκεί, τις απώλειες ανθρώπινων ζώων, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, σε συνδυασμό, αν θέλετε, ακόμη και με τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού τοπίου, το οποίο περιγράφετε και εσείς, με αφορμή τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πραγματικά ήταν μια, θα έλεγα, εντελώς καινούρια κατάσταση που δεν την έχουμε συνηθίσει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, θα θυμίσω ότι είχαμε και τα χρόνια τα πολύ δύσκολα της χρεοκοπίας με τα μνημόνια, όπου και εκεί ήταν ένα εντελώς κλίμα. Αλλά από το 2016, μετά που άρχισε να αχνοφαίνεται πια έξοδος από την οικονομική καταστροφή για τη χώρα, ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά ήταν μια αμήχανη διεξαγωγή ομιλίας από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που δεν μπορώ ακόμη να κάνω πρόβλεψη είναι για πόσο καιρό θα μπορεί να πείσει το μήνυμα αισιοδοξίας το οποίο επιμένει να εκπέμπει ο Πρωθυπουργός συνεχώς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι τα προβλήματα στην οικονομία από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρωζώνη και σε άλλες χώρες, είναι πολύ σοβαρά. Σαφέστατα υπάρχει βελτίωση οικονομική, υπάρχει μια σαφής αύξηση του ΑΕΠ, μια μείωση της ανεργίας, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει υποστεί πάρα πολύ σοβαρά πλήγματα. Αυτό, για να μπορέσει κανείς να το περάσει ως μήνυμα θετικό και την ένταξη της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, τις αναβαθμίσεις, τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα αυτά πώς μπορούν να δημιουργήσουν και μια θετική πορεία στα μικρομεσαία εισοδήματα και στα μεγάλα
μεγάλη πτέρυγα των καταναλωτών. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Για μένα θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τον κύριο Μητσοτάκη να διατηρήσει αυτό που ο ίδιος είπε μετεπιτάσεως χθες, μια πολύ αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, μαζί με τις προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει για αύξηση του εισοδήματος του μέσου μισθού, μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα, στα 1.500 ευρώ. Και μάλιστα ερήμην των επιχειρήσεων και της κατάστασης οικονομίας. Αυτό λίγο για μένα ξεφεύγει από την καθαρά φιλελεύθερη πολιτική. Πηγαίνει σε πολιτικές, ας πούμε, πιο πολύ σοσιαλδημοκρατικές, για μια προσπάθεια καθοδήγησης της οικονομίας με διοικητικές πράξεις. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αν δει κανείς την ανάλυση που έκανε η Moody's την Παρασκευή για την αναβάθμιση που έκανε στην ελληνική οικονομία, θα δει ότι υπάρχουν κάποια αστερίσκοι, όπως είναι το πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τους αναλυτές, οικονομικούς αναλυτές, και έχει να κάνει με την ακόμη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ανισορροπίες που έχουν να κάνουν με διοικητικού τύπου αυξήσεις μισθών, χωρίς παράλληλα να υπάρχει εσωτερική οργανωτική αύξηση παραγωγικότητας, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, πιστεύω, μέσα πρόθεσμα. Θα δούμε βέβαια πώς θα κινηθούμε και το χειμώνα, αν θα υπάρχει πάλι ενεργειακή κρίση, πώς θα βγουν τα πράγματα, αλλά κρατάω μικρό καλάθι για το αν αυτή η αισιοδοξία που προσπαθεί να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός θα έχει ανταπόκριση και στο πεδίο. Να το κρατάμε αυτό. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό επίγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.